Ανεξάρτητος βουλευτής και μέλος της Δημοκρατικής Ευθύνης, Χάρης Θεοχάρης. Καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνουμε, πώς περνάμε. Δόξα σου ο Θεός, Χάρη μου, δόξα τω Θεώ. Επιστρέψατε, διαβάσαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είδατε... Ναι, ήμουν την περασμένη εβδομάδα. Πολλούς και διάφορους. Είδατε Τόμσον, Βελκουλέσκου και τα ρέστα. Αυτός που είναι πιο... συζητάμε πάντα για αυτός που είναι πιο γνωστοί εδώ. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα που είδα. Είδαμε βέβαια και μέλη του Κογκρέσου, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη χώρα μας, είναι μέλη του Hellenic Caucus και παρακολουθούν τα ζητήματα της χώρας μας. Είδαμε think tanks τα οποία ασχολούνται και επηρεάζουν την αμερικάνικη πολιτική, είτε στο προσφυγικό, το Carnegie Endowment for International Peace ή το NESA που ασχολείται με την Μέση Ανατολή και βοηθάει το Πεντάγωνο στην... Τι λένε, τι βγάλατε, τι συμπεράσματα βγάλατε εσείς από όλα αυτά? Κοίταξε, τα συμπεράσματα είναι μερικά έτσι λίγο πιο θετικά, μερικά λίγο πιο αρνητικά για τη χώρα μας. Καλώς κακώς η χώρα μας έχει κατέβει σε προτεραιότητα από την σκέψη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ουσιαστικά αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην καταρρεύσει φυσικά η κατάσταση, ώστε να μην μπορούμε να διαχειριστούμε ιδιαίτερα το προσφυγικό. Είναι η χώρα μας κομβική σε αυτό το σημείο. Και υπάρχει και μια ελπίδα ότι μας βλέπουν λίγο πιο στρατηγικά από την άποψη ότι οι σχέσεις με την Τουρκία είναι πιο δύσκολες αυτή την περίοδο. Παρόλο που η Τουρκία φυσικά έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στην περιοχή, παρόλα αυτά βλέπουν μια χώρα η οποία ιδιαίτερα με τον Ερντογάν δεν μπορεί να είναι ένα σταθερό σύμμαχος και να ξέρουν ακριβώς πώς θα συμπεριφερθεί, είναι απρόβλεπτη. Και αυτό μπορεί να το αξιοποιήσουμε αν κάνουμε κατάλληλες κινήσεις εμείς. Με τον Καμένο. Τώρα ξέρετε ότι είμαι στην αντιπολίτευση. Εντάξει, λέμε τώρα, γενικώς, παιδί μου, ναι. Έχω κάτι να σας πω εναντίον της, αλλά εδώ πέρα πρέπει να δούμε λίγο τα θέματα πιο στρατηγικά, πιο εθνικά. Ότι υπάρχει το παράθυρο της ευκαιρίας, υπάρχει. Εγώ αυτό μόνο μπορώ να πω. Από εκεί πέρα, φυσικά. Πιστεύουν ότι θα λυθεί το Κυπριακό, οι Αμερικάνοι πιστεύουν ότι είμαστε κοντά σε λύση? Όχι, δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η αίσθηση αυτή ότι είναι κοντά σε λύση. Νομίζω ότι ελπίζουν περισσότερο ότι θα λυθεί και πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν είναι εύκολο το παράθυρο αυτό. Είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας, αλλά όχι τόσο μεγάλο ώστε να λυθεί. Επίσης, πιστεύουν όμως ότι υπάρχει ειλικρινής θέληση από τις δύο μεριές για πρώτη φορά, και τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Μα δεν κανονίζουν οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι τώρα? Η Αθήνα και η Άγκυρα κανονίζουν, οπότε... Ακριβώς, αυτό είναι η αλήθεια. Για κάποιο χρονικό διάστημα είδαμε ότι η Τουρκία λίγο να αποσύρεται, γιατί ασχολιόταν πιο πολύ με τα εσωτερικά της, και είδαμε για παράδειγμα το καλοκαίρι για πρώτη φορά συνάντηση μεταξύ των δύο χωρίς παρουσία Τούρκου απεσταλμένου. Αλλά τώρα πια νομίζω ότι η μικρή περίοδος που είχαμε βελτίωση στη σχέση μας έχει τελειώσει πια. Ναι. Είδαμε τις δηλώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, οπότε τα ζητήματα πια ξαναμπαίνουν στην κλασική τους δύσκολη ρότα. Τώρα, εσείς ακούσατε και μιλώντας με τους ανθρώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αυτό που κυκλοφορεί, ότι σκέφτονται να μην μπουν στο πρόγραμμα παρά μετά το 2018, αφού υπάρξει, εν πάση περιπτώσει, ναι, ρύθμιση του χρέους. Κοιτάξτε, η δική μας αίσθηση, που, δηλαδή όσο μπόρεσα να καταλάβω, είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πια αποφασίσει ότι οι κανόνες που θα ακολουθούνται είναι συγκεκριμένοι. Υπάρχουν 190 χώρες μέλη και πρέπει να ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες σε όλα τα μέλη, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα έρθουν και άλλες χώρες φτωχότερες ή οτιδήποτε άλλο και θα ζητήσουν και αυτές μια ευνοϊκή μεταχείριση, οπότε αυτό δημιουργεί εσωτερικά προβλήματα στο ίδιο το Ταμείο. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι το Ταμείο έχει πει αυτά που θέλει. Θέλει δηλαδή περισσότερες και πιο ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές από τη χώρα μας και την ελάφρυνση του χρέους από την πλευρά των Ευρωπαίων και δι της Γερμανίας. Και επίσης δεν είναι και το ίδιο το οποίο έθεσε, ότι πρέπει με τη δεύτερη αξιολόγηση να φτιάξει πρόγραμμα, δηλαδή να μπει μέσα και να βοηθήσει. Αυτό το είπε ο Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ στο δικό του κοινοβούλιο. Και αυτό ήταν το σημείο με το οποίο πούλησε την συμφωνία την τελευταία φορά που πέρασε από το Κοινοβούλιο. Και συνεπώς ουσιαστικά έχουν αφήσει όλες τις αποφάσεις στην ευρωπαϊκή πλευρά να τις πάρουν. Εάν θελήσουν να αποδεσμεύσουν αυτή την υποχρέωση για να αποφύγουν το χρέος,
θα το αποδεχτεί και θα συζητήσει ξανά, ξέρω εγώ, μετά τις γερμανικές εκλογές. Εάν τους είναι ευκολότερο να κάνουν κάτι για το χρέος και να μπει μέσα και το ταμείο, γιατί αυτό είχαν υποσχεθεί, τότε και αυτό πάλι θα το δεχτεί, βέβαια με τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν πει. Ναι, αλλά τώρα εδώ μπερδεύονται τα πράγματα πολύ. Δεν φαίνεται λύση στον ορίζοντα. Δηλαδή οι Γερμανοί δεν το κουβεντιάζουν καθόλου το θέμα του χρέους. Το δούνο του για να μπει μέσα πρέπει να μπορεί να γράψει σε μια έκθεση επίσημη ότι το χρέος είναι διαχειρίσιμο, άρα πρέπει να γίνει κάποιο είδους διαθέτηση. Δεν βλέπω φως. Νομίζω ότι το είπατε. Ότι τότε τι κάνουν οι κυβερνητικοί και, και χθες πάλι ο Τσακαλώτος έλεγε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς κάτι θα γίνει με το χρέος. Πώς το λέει ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος, δεν μπορεί να είναι τόσο εκτός, ρε παιδί μου. Κοιτάξτε, το πιο πιθανό που θα μπορούσε να γίνει είναι να γίνει μια συζήτηση για τα λεγόμενα μεσοπρόθεσμα ζητήματα του χρέους. Δηλαδή, τι μπορούν να βοηθήσουν ελάχιστα στο 2018. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι αυτό που εννοεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη διευθέτηση του χρέους και ουσιαστικά παρατείνει την αβεβαιότητα μέχρι και το 18. Άρα επίσης δεν είναι και αυτό, ουσιαστικά δεν είναι και αυτό που θα ήθελε η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση θα ήθελε μια άπαξ και διαπαντός λύση που θα επιτρέψει στους επενδυτές να έχουν ένα ορίζοντα μακροπρόθεσμο. Λοιπόν, οπότε θα το αξιοποιήσει η κυβέρνηση επικοινωνιακά, να πει να πήραμε για το χρέος, ότι πήραμε τίποτα στην πραγματικότητα, αλλά ξέρετε πόσο καλή είναι στα επικοινωνιακά η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, να κάνει το άσπρο. Μια φορά και ένα καιρό ήταν, δεν είναι πια. Ναι, σωστά, αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το προσπαθήσει, ας το πούμε έτσι. Το αν θα το πετύχει θα το δούμε στην πράξη. Και από εκεί και πέρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα μείνει απ' έξω, πιστεύω, γιατί είναι ευκολότερο από το να πριν τις γερμανικές εκλογές να δώσουν και μέσα. Τα πράγματα νομίζω είναι καθαρά τώρα. Εμείς τα συσκοτίζουμε λίγο μόνο για επικοινωνιακούς λόγους της κυβέρνησης. Αλλά αυτό είναι κοντόφθαλμη στρατηγική. Όπως σε όλα, αυτή η κυβέρνηση δεν την ενδιαφέρει το πραγματικό ουσιαστικό αποτέλεσμα και τον κόσμο. Την ενδιαφέρει μόνο η κοντόφθαλμη επικοινωνιακή στρατηγική. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως. Αυτή, όπως την πλήρωσε ο Πολάκης χθες, ναι, με το Συμβούλιο της Επικρατείας που το. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως και κάποια θετικά νούμερα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πάμε για 2,7 ανάπτυξη, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 2,8 λέει το Δουνουτού. Δηλαδή, έχουμε μια τετελπίδα ή όχι, ή είναι όλα αυτά νούμερα τα οποία δεν θα τα πετύχουμε. Εδώ πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Το ένα είναι το βραχυπρόθεσμο. Έτσι, βραχυπρόθεσμα έχουμε χτυπήσει ένα πάτωμα και τέλος πάντων θα ξανανεύει σε κάποιο βαθμό μια κατάσταση ίσως να βελτιωθεί. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχουμε όπως το λένε αυτό το 2,7-2,8. Κατά την άποψή μου θα είναι κάτι χαμηλότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό θα φανεί. Πάντως θα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν η ύφεση που έχουμε φέτος και πέρσι. Προφανώς. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της χώρας μας. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή χρειάζεται περίπου 20 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2040, για να καταφέρει, αν όλα πάνε καλά, να μειώσει την ανεργία σε μονοψήφιο ποσοστό. Θυμίζω 20 ότι χρόνια. Αυτό λοιπόν, εάν δεν κάνουμε ένα σοκ, μια αλλαγή πραγματικά που να είναι ριζική σε όλους τους τομείς, ο δεσμός πια είναι γόρδιος, δηλαδή έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο νομικό, θεσμικό, διοικητικό του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα δυστυχώς πλαίσιο, στο οποίο δεν λύνεται με απλά να ξετυλίξουμε και τους κόμπους και τα κουβάρια. Χρειαζόμαστε πια Μεγάλο Αλέξανδρο με το σπαθί να κόψουμε αυτό τον γόρτιο θεσμό, αν είναι να έχουμε αυτού του είδους την ανάπτυξη η οποία θα μπορέσει να μας. Δηλαδή τι θα ήταν αυτό? Δώστε μας ένα παράδειγμα. Τι να κάνει δηλαδή ο Τσίπρας? Το παράδειγμα, για παράδειγμα, στα θεσμικά είναι η πραγματική διάρκεια των εξουσιών. Πρέπει να φύγει επιτέλους από τα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας η δικαιοσύνη. Δεν πιάνει τη διαφθορά αλλιώς. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, στο τομέα το διοικητικό. Πρέπει άμεσα να πάμε σε επανίδρυση των Υπουργείων με 5.000 υπαλλήλους και όλοι οι υπόλοιπες υπηρεσίες που έχουν επαφή με το πολίτη να είναι εκτός των Υπουργείων, ώστε να μην έχουν άμεσα τα χέρια οι πολιτικοί. Πρέπει να πάμε αυτόματα πολύ γρήγορα σε διαδικασίες αξιολόγησης του προσωπικού και της παραγωγικότητάς του μέσα από διαδικασίες καταρχήν θετικές. Δηλαδή, όποιος δίνει ιδέες, όποιος υλοποιεί ιδέες για βελτίωση της υπηρεσίας, θα πρέπει να παίρνει προαγωγή εκτός από κριτήρια πολιτικά.
Τρίτον, πρέπει να κάνουμε μια τεράστια και πολύ γρήγορη δράση, ιδιαίτερα στον τομέα των προμηθειών, να κερδίσουμε τα 4 δις που λέει ο ΩΣΑ ότι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε από τις προμήθειες, και τα μισά από αυτά να τα ξανακάνουμε προμήθειες, γιατί τα νοσοκομεία δεν έχουν ούτε γάζες αυτή τη στιγμή, και τα υπόλοιπα να τα δώσουμε σε μείωση των φόρων. Όλα αυτά. Ό,τι δράση, όλα συγχρόνως δεν γίνεται. Συγχρόνως, ναι. Τώρα συγγνώμη που θα σου το πω έτσι, χάρη μου, αλλά στο χωριό όταν είμαστε πιτσιρίκια, ξέρεις τι απαντούσαμε, άμα ακούγαμε αυτό το πακέτο, κοιμάσαι και ονειρεύεσαι και το όνειρο που έβλεπες για ύπνο σου μιλούσε. Στην Ελλάδα γίνουν όλα αυτά μαζί. Ωραία. Αν δεν γίνουν όλα αυτά μαζί, θα περάσουμε άλλα 3 χρόνια μιζέριας, άλλα 3 χρόνια που δεν θα βρίσκουμε φως. Οι άνθρωποι μας θα φεύγουν και ξέρετε, το τελικό τεστ είναι ένα. Φεύγουν οι άνθρωποι από τη χώρα ή έρχονται. Αν φεύγουν οι άνθρωποι όπως φεύγουν τώρα τα παιδιά μας από τη χώρα, πάνε να πει ότι η χώρα δεν είναι χώρα για να μείνεις και να προκόψεις. Αυτό είναι ένα και μόνο τεστ που πρέπει να βάλουμε στην κυβέρνηση. Αν λοιπόν δεν τα κάνουμε, θα πάμε 3 χρόνια χειρότερα. Θα συνεχίσουμε την κρίση και θα λέμε ότι είμαστε 10 και 11 χρόνια μες στην κρίση. Δεν θα λέμε 7 και 8 όπως λέμε τώρα. Και τότε ενδεχομένως να αποφασίσουμε να τα κάνουμε. Αλλά στο χέρι μας είναι να πάρουμε αυτή την απόφαση. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Οι λύσεις θα έρθουν από εμάς, δεν θα έρθουν από τις Βρυξέλλες, δεν θα έρθουν από την Ουάσιγκτον. Ξέρετε ποιο είναι το πιο καταθλιπτικό που άκουσα? Ότι είναι διατεθειμένοι να μας δώσουν όσο χρόνο χρειαζόμαστε. Έχουν την καλή θέληση. Ένα πράγμα δεν έχουν. Δεν έχουν εμπιστοσύνη ότι όταν δεν κοιτάνε, γιατί ασχολούνται με το Brexit, με το προσφυγικό, με άλλα θέματα, όταν δεν έχουμε την πίεση να πληρώσουμε τους μισθούς και άρα αναγκαζόμαστε και υποκύπτουμε, όταν δεν μας έχουν από πάνω μια μέγενη, εμείς κάνουμε κινήσεις προς την ανάποδη μεριά. Εάν έστω μέναμε στάσιμοι, αν κάναμε βηματάκια, λίγα-λίγα, προς τη σωστή κατεύθυνση, θα μας αφήνανε τον χρόνο που χρειαζόμαστε, ώστε να βάλουμε και τις μετεβατικές περιόδους που χρειαζόμαστε. Και αντί γι' αυτό, εμείς φαγωνόμαστε μεταξύ μας, τσακωνόμαστε και ουσιαστικά, τι να σου πω, δεν ξέρω, κάνουμε μόνο, τώρα, μόνο ναι, τα ανάποδα. Να μιλήσουμε και λίγο για, για τη δημοκρατική ευθύνη. Είδα εκεί ότι οι σοσιαλιστές στην Ισπανία, μια, δύο, τρεις, ο Σάντσετς είπε ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με τον Ραχώη, τον στείλανε σπίτι τους. Ναι. Γιατί σου λέει η χώρα θέλει να, πρέπει να προχωρήσει. Τι μας λες εσύ? Εδώ πέρα έχουμε 20% του κόσμου φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και λέει τώρα τι θα ψηφίσω στις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρει πού να πάει. Και εσείς όλοι, αντί να κάτσετε να φτιάξετε ένα κόμμα να συνεργαστείτε, ο καθένας σηκώνει το δικό του μπαϊράκι. Ναι, υπάρχουν αυτά τα ζητήματα, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Η φυσική διαδικασία όταν ένας χώρος είναι σε δυσκολίες και σε αποσύνθεση είναι αρχικά ότι γίνονται διαδικασίες αποσυνθετικές, δηλαδή δημιουργούνται αυτά τα πράγματα και στο τέλος πρέπει να γίνει μια προσπάθεια σύνθεσης. Δηλαδή να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε και να ενωθούμε μεταξύ μας. Αυτό κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει διατηρώντας τους όρους της ανανέωσης, αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει απλώς διατηρώντας τις ίδιες δομές, τους ίδιους μηχανισμούς, τις ίδιες καρέκλες και όλα αυτά τα πράγματα, για να επιτέλους να τραβήξει μια ρήξη. Γιατί αν θέλετε, ο όρος για να πετύχει και να πείσει τον 25, τον 30, τον 35, γιατί εκεί πέρα κρινόμαστε, εάν μπορούμε να πείσουμε ένα νέο άνθρωπο. Λοιπόν, για να πετύχει αυτό, πρέπει να μην χρειάζεται να απολογείται για το παρελθόν. Που σημαίνει ότι πρέπει να απενοχοποιηθούν προηγούμενες αποφάσεις. Αν δηλαδή εδώ μαζευτούμε οι άνθρωποι για να λέμε τι ωραία που γίνανε το 10, το 8, το 5, το 4, το 2000, το 95, τότε δεν πάμε μπροστά. Η χώρα δεν. Άρα, αν αποφασίσουμε όμως όλοι να ενωθούμε για να φτιαχτεί κάτι το οποίο θα βάλει κόκκινες γραμμές και θα πει ότι από εδώ και μπρος δουλεύουμε έτσι, δεν μας ενδιαφέρει τα λάθη. Γίναν λάθη και τα αναγνωρίζουμε μόνο και μόνο για να μην τα ξανακάνουμε. Αλλά δεν είμαστε εδώ ούτε δικαστήριο, ούτε να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε, ας πούμε, πάση θυσία ότι όλα τα πράγματα ήταν σωστά. Βιαστείτε πάντως. Βιαστείτε. Ναι. Βιαστείτε. Ναι. Μόνο αυτό πρέπει να κάνουμε. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.